Ναι, ναι, καλημέρα σας κύριε Μπαρτατζή, είπα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Πολύ, πολύ σωστά τα είπατε. Ναι. Με θητεία γενικότερη και στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στο Δήμο Λαμιαίων για 12 χρόνια και τώρα στην περιφέρεια. Μάλιστα. Και τώρα ναι. Λοιπόν είπατε να διευρύνετε αυτό το πεδίο. Είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Του Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι. Ναι, κύριε Μπασδέκη. Και θα σας κάνω την πρώτη ερώτηση, είναι ναι. Θα έλεγα συνήθις, αλλά έχει πάντα ενδιαφέρον η απάντηση που μπορεί να δώσετε. Το λέω αυτό γιατί ξέρουμε πως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει δεδομένη την αντίθεσή του σε αυτό που λέμε ευρωενωσιακές πολιτικές, την διαφωνία σας για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που λέμε ευρωπαϊκή οικογένεια, εσείς γιατί διεκδικείτε την ψήφο ημών των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πείρα των ανθρώπων που παρακολουθούν τα γεγονότα και τα ζητήματα που αφορούν και την παρέμβασή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι κρίνουν θετική και την συμμετοχή μας και την ενίσχυσή μας που είναι απαραίτητη και σε αυτές τις ευρωεκλογές ακόμη περισσότερο, ως στοιχείο που νομίζω ότι διαφοροποιεί συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο κόμμα την κατάσταση. Το λέμε αυτό γιατί το ΚΚΕ, όντας ως κόμμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και για λόγους αρχής, γιατί εμείς ήμασταν ενάντια και στην ΕΟΚ, αλλά είμαστε και ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θεωρούμε ότι αυτή η οικογένεια που είπατε προηγούμενα είναι η οικογένεια των λόμπι. Ναι. Αυτά τα συμφέροντα υπηρετούνται εκεί. Το ομολογεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η λογική πολεμάμε τον εχθρό από τα μέσα, αυτό. Κοιτάξτε, ο πόλεμος είναι γενικότερο, το ίδιο ισχύει και το ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά προσέξτε κάτι άλλο. Όταν όλα τα κόμματα τα υπόλοιπα συμφωνούν με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψηφίζουν όλες τις διρεκτίβες, τις κοινοτικές οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος μπορεί να αποκαλύψει στο λαό την αλήθεια? Πραγματικά την αλήθεια όμως, τι τον περιμένει για τα επόμενα χρόνια όταν αυτά ψηφίζονται? Και το λέω αυτό γιατί όταν ψηφιζόταν η συνθήκη του Μάστρικτ, μόνο το ΚΚΕ τότε έθετε στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής συζήτησης τι σημαίνει η συμφωνία του Μάστρικτ, ναι, συνθήκη του Μάστρικτ. Κανένα άλλο. Και μάλιστα θέταμε τότε και το ερώτημα ή τον προβληματισμό ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε δημοψήφισμα η Ελλάδα. Ναι. Παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε αυτό το δημοψήφισμα να είναι υπέρ της συνθήκης. Ναι. Εμείς το λέγαμε όμως για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Γιατί οι ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε, αυτές που έβαλε, οι τέσσερις ελευθερίες της διακίνησης, της εργασίας, του των κεφαλαίων, της ελεύθερης διακίνησης κλπ., των αγορών κτλ., τα ζούμε σήμερα. Τα ζούμε γιατί βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση και με την ακρίβεια και συνολικότερα. Ποιος θα αποκάλυπτε στους αγρότες, για παράδειγμα, τι κρύβουν μέσα τους οι κοινές αγροτικές πολιτικές? Αυτό και τώρα το κοινές αγροτικές πολιτικές κρατήστε το λίγο. Γιατί ξέρω ότι είστε ενημερωμένος επί του θέματος, αν έχω καταλάβει καλά. Κρατήστε το. Όμως, μόλις πριν από λίγο συζητούσα με την Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης την έρευνα της εταιρείας. Σας ακούω τι λέτε, όμως σε όλες τις έρευνες, αλλά λέω αυτή γιατί έχει μια αξία, επειδή είναι μια έρευνα που επαναλαμβάνεται και εμπλουτίζεται και άρα έχει και συγκριτικά στοιχεία από το 2015 και μετά. Ναι. Οι Έλληνες έχουν θετική εικόνα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα. Χαρακτηρίζουν θετική σε ένα ποσοστό το οποίο είναι πολύ ψηλό, 64,8, ενώ επίσης ζητούν περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτό συντονίζουν μία σειρά θεμάτων. Θέλουν πιο ενεργό ρόλο σε επιλογές που δίνονται στην υγεία, στο περιβάλλον, στην άμυνα, στην παιδεία. Θέλω να πω ότι εσείς λέτε αυτό, αλλά φαίνεται πως η κυρίαρχη αντίληψη είναι άλλη. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι... όχι πως χρειάζεται να... Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυρίαρχη αντίληψη είναι και σωστή. Δεν νομίζω να θεωρείτε ότι έτσι είναι τα πράγματα, γιατί αν πάρουμε αυτό το πράγμα, αν το κρατήσουμε, θα πούμε τότε ότι τα κόμματα τα οποία ψηφίζονται με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες, όπως η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, αθρηστικά μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά. Αυτό σημαίνει ότι συμφωνούν οι πολίτες ψηφίζοντάς τα με τις συνολικότερες πολιτικές, με αυτό που ζουν. Συγγνώμη, αλλά για να τα ψηφίσουν, κύριε Μπασδέκη. Λοιπόν,
Εντάξει. Προφανώς. Δηλαδή, γιατί τότε, τα ψηφίζουν, λοιπόν, τα ψηφίζουν ενώ διαφωνούν. Τότε λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που το συναντάμε εμείς εδώ τώρα στις περιοδίες που κάνουμε, ναι, το οποίο διαμαρτύρεται γενικότερα για τη ζωή του, για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή συνολικότερα στην ακρίβεια, στις πολιτικές που εφαρμόζονται, στην υγεία, στην παιδεία, σε ζητήματα που αφορούν δηλαδή την καθημερινότητα. Και το εκφράζουν με το κύριο λόγο. Τώρα, το ότι πάνε στις εκλογές και το ψηφίζουν είναι ένα ζήτημα, πώς το ψηφίζουν και τι κάνουν. Όμως, προσέξτε τώρα, είπατε ότι κάπου στο 64% υπάρχει θετική άποψη. Mm. Ας το δεχτούμε σαν υπόθεση εργασίας ή να πούμε ότι εντάξει, είναι και σωστό. Αν και οι ορισμένες δημοσκοπήσεις δεν ξέρουμε ακριβώς πώς τίθεται τα ερωτήματα, αλλά στο πάρουμε σωστό. Ας δεχθούμε, ναι. Το υπόλοιπο 36% τι λέει. Έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις του, τι λέει. Ακριβώς. Από λοιπόν, αρνητικά έως επιφυλάξεις, αυτό θέλω λοιπόν, να πω. Άρα λοιπόν, υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι, επίσης σημαντικό κομμάτι, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν βάλουμε τις πολιτικές παρατάξεις για το πώς, τι συσχετισμός υπάρχει αυτή τη στιγμή, μόνο το ΚΚΕ εκφράζεται ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα. Το ΚΚΕ, κύριε Μπαζδέκη, απευθύνεται το ΚΚΕ σε ένα πολύ μεγάλο και ευρύ, ας το πούμε έτσι, εκλογικό σώμα, το οποίο έχει και προβληματισμό και αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση που υπάρχει. Αυτό το συναντάμε και γενικότερα και εμείς. Το ΚΚΕ, κύριε Μπαζδέκη, το ΚΚΕ, επειδή η Ευρώπη βρίσκεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή, οι προκλήσεις που έχει μπροστά της είναι πολλές, οι ισορροπίες στο διεθνοπολιτικό περιβάλλον αλλάζουν, η ίδια είναι δομημένη με έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Το ΚΚΕ λοιπόν τι πιστεύει, ότι ποια είναι η προοπτική της Ευρώπης, προς τα πού πηγαίνει, θέλω να μιλάμε, πω. Δεν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι η Ευρώπη όλη. Έτσι. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ συγκεκριμένη ένωση οικονομική. Σωστά, για την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν. Άρα εμείς όμως μιλάμε για την Ευρώπη. Και μιλάμε για την Ευρώπη των λαών, της αλληλεγγύης. Εσείς μιλάτε. Η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια είναι? Το ΚΚΕ, γιατί εσείς κάνετε εκτιμήσεις, αναλύσεις που έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως. Η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη γνώμη μας, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, έχει αντιφατικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, μπορεί κάποια στιγμή ή σε αυτή τη φάση, εν πάση περιπτώσει, να εκφράζεται με συμμαχία με τις ΗΠΑ και γενικότερα με τη συμμετοχή της. Ακόμα και σε πολέμους, όπως είναι εδώ στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, με συμμετοχή άμεση δηλαδή εννοώ, και ταυτόχρονα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέλει να περισσότερη αυτονομία στο κομμάτι αυτό, γιατί συζητάει και για τη δημιουργία Ευρωστρατού, συζητάει για μια αυτονομία σε πολεμικές επιχειρήσεις, σε παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει υπερασπιζόμενη τα δικά της μονοπωλιακά κέντρα. Άρα λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Και αυτό το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις όταν εκφράζονται αντιθέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ναι, από την άλλη πλευρά. Και ενώ είναι σύμμαχοι στη μια περίπτωση, μπορεί να εμφανίζονται ως εχθροί στην άλλη περίπτωση. Έχει τέτοια στοιχεία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Που όμως ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της αντίφασης? Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η διαμάχη και η διαπάλη που γίνεται μεταξύ των κεφαλαίων και των μονοπωλιακών ομήρων μεταξύ τους για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Εξού και η απόσχηση από την φυγή τέλος πάντων της Αγγλίας, από τη Μεγάλη Βρετανία, ναι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περίφημο Brexit. Ακριβώς το Brexit. Κύριε Μπαζδέκη, πριν. Ακριβώς έδειχνε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι. Πριν από λίγο αναφερθήκατε στην ΚΑΠ, στην κοινή αγροτική πολιτική. Η ΚΑΠ βρέθηκε μόλις πριν από λίγο. Μήνες, πριν από 2-3 μήνες, στο επίκεντρο κινητοποιήσεων. Ήταν η αφορμή για τις κινητοποιήσεις μεγάλου μέρους των Ευρωπαίων αγροτών. Κάποια στοιχεία από την ΚΑΠ τα έχουν πάρει πίσω και τα έχουν βάλει με έναν αστερίσκο και είναι υπό συζήτηση, δεν ξέρω αν είναι υπό αναθεώρηση. Η σημασία έχει ότι αυτές οι κινητοποίησεις των αγροτών έστειλαν ένα μήνυμα στις Βρυξέλλες. Ναι. Εφεξής τι έχουμε? Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι οι κοινές αγροτικές πολιτικές, όσες έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα και αυτή που πρόσφατα αναθεωρήθηκε και εφαρμόζεται, έχει ένα και μοναδικό σκοπό για τον Έλληνα αγρότη, τον βιοπαλιστή αγρότη, για το πώς θα δημιουργήσει προϋποθέσεις αυτή η πολιτική, ώστε να υπάρξουν μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε επιχειρηματίες, σε μεγάλους κτηματίες τέλος πάντων, οι οποίοι θα
θα μπορούν να μειώνουν το κόστος παραγωγής με βάση τα καπιταλιστικά δεδομένα. Αυτό λοιπόν εφαρμόζεται χρόνια. Άρα λοιπόν και αυτή η κοινή αγροτική πολιτική, αυτή η κατεύθυνση έχει. Προσέξτε, το Δεκέμβρη που ψηφίστηκε αυτή η κοινή αγροτική πολιτική, από τα κόμματα που συμμετέχουν, τα ελληνικά κόμματα που συμμετέχουν στο Ευρωκοινοβούλιο, μόνο το ΚΚΕ την καταψήφισε. Και μάλιστα προειδοποιούσε το λαό και τους αγρότες ότι αυτή η κοινή αγροτική πολιτική είναι ακόμα χειρότερη κατεύθυνση από ό,τι ήταν όλες οι προηγούμενες. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφώνησαν και είχαν ψηφίσει αυτή την κοινή αγροτική πολιτική. Μόνο εκ των υστέρων τώρα έρχονται και λένε: α, ναι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε την κοινή αγροτική πολιτική, την αναθεωρημένη, σε άλλη κατεύθυνση πλέον. Και βάζει ένα τέτοιο προβληματισμό. Αυτό όμως τους τάραξε επειδή οι αγρότες βγήκαν στον δρόμο. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, γιατί έρχομαι και στο προηγούμενο ερώτημά σας, αν δεν ήταν το ΚΚΕ, ποιος θα αποκάλυψε τι μέλη γενέθλια σε σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική, ποιος θα προετοίμαζε τους αγώνες που αναπτύχθηκαν εδώ στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε καλά ότι το ΚΚΕ δεν είναι μόνο ότι αποκαλύπτει ή εκφράζει τις αντιθέσεις του, τους προβληματισμούς ή τις επιφυλάξεις του για κάποιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι προειδοποιεί το λαό και όχι μόνο αυτό, αλλά συμμετέχει και οργανώνει. Με τα στελέχη του, τα μέλη του, τους οπαδούς, τους φίλους του κόμματος, τους άλλους αγωνιστές, αγώνες ενάντια στις επιπτώσεις που έχει αυτή η κοινή αγροτική πολιτική. Άρα, το κύριε, κύριε, όλα τα χρόνια, το ναι. κάνει και τώρα. Κύριε Μπασδέκη, ακούγοντάς σας, ποιο είναι το διακύβευμα τελικά αυτών των εκλογών? Το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι πόσο πιο ισχυρό θα βγει το ΚΚΕ ως η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να αντιπαρατηθεί απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έτσι κι αλλιώς εφαρμόζονται. Δηλαδή, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει με ευκολία, τουλάχιστον στην Ελλάδα που μπορούμε να εκφράσουμε εμείς αυτή τη θέση, δεν θα μπορέσει να περάσει τις πολιτικές για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης τα 2,5 χρόνια, πώς δεν θα προωθήσει ακόμη περισσότερο την ελαστικοποίηση των μορφών εργασίας σε όλα τα επίπεδα, πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε αυτό το γιγαντιαίο πρόβλημα της ακρίβειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που κυριαρχούν φυσικά οι μονοπωλιακοί όμιλοι και δεν λύνονται με επιστολές προς την κυρία Φόντε Λάινερ. Πώς λοιπόν θα μπορέσει να στηριχθεί ο Έλληνας αγρότης απέναντι σε αυτή την επίθεση που δέχεται? Κύριε... Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδα. Ναι. Μόνο ένα κόμμα το οποίο θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει και στο Ευρωκοινοβούλιο και να πληροφορεί και το λαό και το ελληνικό κοινοβούλιο και κατ' επέκταση συνολικότερα το λαό εδώ και τους αγρότες και τους εργαζόμενους για το τι θα τραβήξουν. Αισθάνεται εντός εισαγωγικών μοναξιά λοιπόν ένα κόμμα σαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις Βρυξέλλες, με δεδομένο το συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων, εννοώ των πολιτικών ομάδων που υπάρχουν Καθόλου δεν αισθάνεται μοναξία το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί ο πιο σοβαρός σύμμαχός του, αυτόν στον οποίο στηρίζεται, είναι ο λαός. Και επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν στηρίζεται μόνο στη ρήξη των συμφερόντων του ελληνικού λαού, γιατί βάζει και ζητήματα πανευρωπαϊκού επίπεδου, θέτει και το εξής ζήτημα, ότι όσο πιο ισχυρό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να δηθεί ακόμα πιο ισχυρότερο σε αυτές τις ευρωεκλογές, τόσο περισσότερη ανάσα θα δώσει σε δυνάμεις οι οποίες εκολάπτονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να αντιδράσουν, ναι. και συνολικότερα θα δουν το ΚΚΕ ενισχυμένο, άρα και οι ίδιοι με ανάταση και με αγωνιστική εγρήγορση θα απαντήσουν στις προκλήσεις στις χώρες τους και θα δημιουργήσουν καλύτερες προϋποθέσεις ενός πιο ευρύ κινήματος. Με ποιες πολιτικές λοιπόν, δυνάμεις συντονίζεται το ΚΚΕ, κύριε? Το ΚΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν συντονίζεται με καμία ομάδα, είναι ανεξάρτητο. Δεν έχει ενταγμένο σε κάποια κοινοβουλευτική ομάδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο όμως οι απόψεις του απηχούν σε ευρωβουλευτές και ευρύτερων δυνάμεων στο Ευρωκοινοβούλιο. Φυσικά εντάξει, ανάλογα με τις εξελίξεις. Ναι, με τα θέματα, τις εξελίξεις βεβαίως. Με τα θέματα που σε κατά βάση το ΚΚΕ, ξέρετε, στις προβλέψεις του συνήθως δικαιώνεται. Έχει μια πολύ ευρύτερη απήχηση. Γι' αυτό και είναι ένα κόμμα το οποίο το σέβονται και αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αληθές είναι αυτό, κύριε Μπασδέκη. Ακριβώς. Θέλω... Άρα, η έξωθεν καλή μαρτυρία που έχει το ΚΚΕ, που ποτέ δεν πρόδωσε, ποτέ δεν ξέφυγε, εννοώ από την άποψη των πολιτικών του θέσεων, πάντα ήταν σταθερός στις πολιτικές του θέσεις και πάντα αυτό που έπαιρνε από τις εκλογές, από όλες δηλαδή τις κινητοποιήσεις, από οπουδήποτε και την ενίσχυση που έκανε, τις κατέθεται πάλι στους αγώνες του λόγου και στην υπεράσπιση των συμφερόντων του. Αυτό θα κάνει και
και τώρα. Κύριε Μπασδέκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.